Αυτή τη φορά δεν πάει ο Σέζαρ κοντά. Η εκτέλεση, κεφαλιά από τον Σέζαρ, γκολ από τον προθυμένο Γεράλντο της γνωστής οικογενείας των Πορτογάλων, στόπερ Άλβες. Στο δεύτερο διαδοχικό κόρνερ της ΑΕΚ, εκτελεσμένο από τον Ριβάλντο, εφόσον πιάσει το κόλπο με την κεφαλιά που αλλοιώνει την τροχιά της μπάλας στο πρώτο δοκάρι. Και αυτό έπιασε εδώ με τον Ζούλιο Σέζαρ. Μετά τα υπόλοιπα είναι εύκολα για την ομάδα που επιτίθεται και πολύ δύσκολα για την οργάνωση της ομάδας που αμήνεται. Ριβάλντο Λιμπερόπουλος. Σε πρώτο χρόνο το σούτ, ωραιότατο σούτ από τον Νίκο Λιμπερόπουλο στο 12 έξω. Γυριστή κεφαλιά από τον Τσίκλερ έξω. Το σούτ δεν ανησυχεί τον Μάχο. Και εδώ από ένα άλλο κόρνερ, μια φάση που θα μπορούσε να είναι αντικείμενο συζήτησης, καθώς το χέρι του αμυνόμενου της Ζάλτσμπουργκ είναι μεν κολλημένο στο σώμα, ωστόσο υπάρχει εμφανής κίνηση με πρόθεση να διώξει την μπάλα. Γεμίζει ο Ρέμο Μάιερ, βελβετός στόπερ, η μπάλα στρώνεται αλλά κάνει ένα πολύ κακό σουτ ο Τσίκλερ. Πατάει την μπάλα ο Κόβατς, γεμίζει ο Στάινχεφερ. Κεφαλιά από τον Σεκάγια, καθώς δίστασε να φύγει γρήγορα στην έξοδο ο Μάχο. Εν πάση περιπτώσει, κόρνερ για την ΑΕΚ με τον Ριβάλντο. Ο Δέλλας προσπαθεί να γυρίσει την πρώτη κεφαλιά σε μια φάση που θύμισε αρκετά τον γκολ της ΑΕΚ με τον Ζεράλντο στο τρίτο λεπτό. Μανού. Ριβάλντο, ένα απευθείας σουτ. Το Όξ σε δύο χρόνους. Λιμπερόπουλος. Περνάει ωραία για τον Τόσδερ, γυρίζει ο Ούγγρος, Ριβάλντο, γκολ! Στο 58, αριστούργημα. Αυτό ήταν η καστική παρέμβαση από τον Βραζιλιάνο που στο 58, ύστερα από έναν έξοχο συνδυασμό του Νίκου Λιμπερόπουλου με τον Ντάνιελ Τόσδερ και πολύ μελετημένο στη λεπτομέρειά του γύρισμα από τον Ούγγρο στην καρδιά της άμυνας της πρωταθλήτριας Αυστρίας, η ΑΕΚ φτάνει στο 2-0. Λιμπερόπουλος πάει να περάσει, έπεσε πάνω στο βράχο από την Ουγκάντα. Δεν ήταν τίποτα. Ζεράλντο. Το σούτ στα σώματα, δεν έχει τελειώσει η φάση, ευκαιρία, όχι. Αστοχεί ο Νίκος Λιμπερόπουλος το 62. Καθαρή φάση για γκολ. Την χάνει ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Είχε αργήσει να βγει από την άμυνα και πάντα αυτός που σηκώνει το χέρι είναι αυτός που έχει αργήσει να βγει από την άμυνα. Ο Βάργκας εν προκειμένου. Ένα σούτ που το ελέγχει ο Μάχο από τον Κρίστοφ Λάιτγκεμπ. Μανού. Διείσδυση φάουλ από το απλωμένο πόδι του Ιέζεκ. Και όπα, κίτρινη κάρτα δεύτερη στον Βάργκα στο 71. Εδώ ο Μανού προσφέρει ένα μεγάλο όφελος στην ομάδα, στην ΑΕΚ. Καθώς περνάει από το απλωμένο πόδι του Βάργκα, ο οποίος τον ανατρέπει. Βάργκας που μπήκε στη θέση του Μάιερ από το ξεκίνημα του θερμιχρόνου και νομίζω πως είναι κάτι το οποίο ήδη έχει μετανιώσει ο Τραπατώνη, αλλά που να το ξέρε. Απευθείας δεύτερο δοκάρι, γκολ! 3-0 από τον Παναγιώτη Κονέ. Το πρώτο γκολ στη διεθνή καριέρα αυτού του 20χρονου παιδιού. Έξω φάλμα από τον Παναγιώτη Κονέ, είναι αυτό που λέμε στην αργό, βάζει μαζί με την μπάλα και τους αντιπάλους μες στα δίχτυα. Το κυνηγάνε οι πάντες και την τελευταία στιγμή ο Σεκάγκια βάζει το τάκλιν που κάνει όλη την διαφορά ανάμεσα στο ότι παραμένει το 3-0 και στο να γινόταν το 4-0. Μάλιστα, καλός και ο Μπλάνκο, καλός και ο Μανός στο τεμπούτο του, καλή και η ακραία που ήθελε να παίξουν ο Σέρα Φερέρ, του βγήκαν όλα.
Μεγάλη νίκη της ΑΕΚ. Πραγματικά μια απίστευτη βραδιά, δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα. Μεγάλη βραδιά. Αν μου λέγανε να παίξω στοίχημα 5 νίκες ελληνικών ομάδων σήμερα απόψε, ούτε 5 ευρώ δεν θα παίζα.